Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα στα χέρια μου έχω άλλο ένα τηλέφωνο από τη Xiaomi, το Redmi Note 7. Βέβαια, αυτή τη βδομάδα πέσαμε στο budget γιατί το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει γύρω στα 150 ευρώ και όπως πάντα θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή. Ας περάσουμε κατευθείαν στην συσκευή μας. Με το που την πιάνουμε στα χέρια μας, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια ποιοτική κατασκευή, μια στιβαρή κατασκευή. Βέβαια, θα ήθελα την ποιότητα ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή, για τα 150 ευρώ που έδωσα, θα ήθελα ένα κλικ παραπάνω στο θέμα ποιότητας. Τώρα, μπρος πίσω η εταιρεία λέει ότι έχει Gorilla Glass 5. Βέβαια για πίσω εγώ νομίζω ότι πάει πιο πολύ προς το πλαστικό. Παρ' όλα αυτά ας πιστέψουμε αυτό που λέει η Xiaomi. Τώρα, στο μπροστά μέρος βλέπουμε την οθόνη των 6,3 ιντσών, Full HD Plus ανάλυσης, δηλαδή 2340x1080 και αναλογίες έχει 19,5:9. Στη συγκεκριμένη συσκευή έχουμε IPS panel, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο AMOLED, που αυτό συνεπάγεται ότι ούτε έχουμε τέλεια μαύρα ούτε τέλεια λευκά, παρόλα αυτά έχουμε ένα πολύ τίμιο πάνελ που δεν θα απογοητεύσει. Ακόμα στο μπροστινό μέρος βλέπουμε και τη selfie κάμερα των 13 MP που βγάζει ok φωτογραφίες για τα χρήματα που έχουμε δώσει. Ας περάσουμε τώρα στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου. Αυτό που βλέπουμε είναι η διπλή διάταξη με τις κάμερες που θα μιλήσουμε αργότερα στο βίντεο και ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων που κάνει μια χαρά τη δουλειά του, δεν είχα κανένα απολύτως παράπονο. Και καλή ταχύτητα έχει και πολύ μεγάλη ακρίβεια έχει, οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Στο κάτω μέρος, στα δεξιά βλέπουμε το μονοφωνικό ηχείο, αρκετά καλών επιδόσεων, βέβαια θα ήθελα ένα κλικ παραπάνω στην ένταση. Έχουμε την Type-C υποδοχή και επίσης στο αριστερό μέρος για συμμετρία έχουμε πάλι γριλιές, αλλά εκεί πίσω βρίσκεται μόνο το μικρόφωνο, το οποίο ακούγεται μια χαρά. Στη δεξιά πλευρά, Power Button για άναμα και σβήσιμο του κινητού και το Volume Rocker για την αυξομοίωση της έντασης. Στην αριστερή πλευρά το μόνο που βλέπουμε είναι το SIM tray slot που μπορεί να φιλοξενήσει είτε 2 nano SIM είτε 1 nano SIM και 1 micro SD, οπότε μπορούμε να έχουμε και επέκταση στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Και τέλος μας μένει το πάνω μέρος, το οποίο έχουμε υποδοχή για ακουστικά 3,5 χιλιοστών, οπότε έχουμε και ραδιόφωνο και όπου καθένας μπορεί να βάλει ό,τι ακουστικά θέλει, ένα πολύ μεγάλο θετικό που έχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο, συν ότι έχουμε και IR Blaster που αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χειριζόμαστε τις διάφορες συσκευές στο σπίτι μας. Ας περάσουμε και στο εσωτερικό του που θα βρούμε ένα 8-πύρνο chip από την Qualcomm, το Snapdragon 660. Πρόκειται για ένα mid-range chip που κάνει μια χαρά τη δουλειά του, τόσο σε παιχνίδια όσο και σε εφαρμογές. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο, όπως τα είδατε και από το Instagram, το έχω περίπου μία εβδομάδα και το λειτουργώ, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα και κανένα απολύτως κόλλημα. Τον 660 τον ξέρουμε ότι λειτουργεί μια χαρά και ότι δεν απογοητεύει το μέσο χρήστη. Εγώ στα χέρια μου έχω την έκδοση με τα 3 GB RAM και 32 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, που βέβαια μπορούμε να κάνουμε επέκταση μέσω microSD, αλλά υπάρχει και έκδοση με 4 GB RAM και 64 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Καλοί επεξεργαστές, καλή RAM και οι χώροι αποθήκευσης, όλα αυτά όμως για να λειτουργήσουν χρειάζονται μπαταρία. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει μια πολύ καλή μπαταρία με χωρητικότητα 4.000 mAh που βγάζει και 2 ημέρες χρήσης. Δηλαδή, εγώ με Facebook, Instagram και Messenger, με αυτές τις εφαρμογές που χρησιμοποιούσα καθημερινά, μου βγάζει μέχρι και 2 μέρες το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Τώρα, φυσικά, αν παίζετε παιχνίδια, ο χρόνος θα μειωθεί αρκετά. Επίσης, υπάρχει και γρήγορη φόρτιση, υποστηρίζει δηλαδή και Quick Charge 3. Βέβαια, μέσα στη συσκευασία η Xiaomi μου είχε ένα φορτιστή 5V 2A. Βρε Xiaomi, μου έχεις Quick Charge στο τηλέφωνο. Βάλε μου και ένα Quick Charge φορτιστή μέσα στη συσκευασία. Έχουμε δει σε συσκευές των 120 ευρώ να έχουν μέσα τέτοιο φορτιστή. Οπότε αυτό ήταν ένα φαουλάκι που θα ήθελα να μην υπήρχε στο συγκεκριμένο τηλέφωνο. Για το τέλος, άφησα τις κάμερες για τις οποίες έχει γίνει και ένας πανικός λίγο, ειδικά τώρα στο ίντερνετ. Έχουμε μια κάμερα 48 MP και μια 5 MP που κάνει μετρήσεις βάθους. Τώρα τα 48 MP είναι εικονικά, οι φωτογραφίες που βγαίνουν είναι στα 12 MP. Η Xiaomi έχει κάνει μια τεχνολογία που υποτίθεται ότι τα 4 pixel τα κάνει σε ένα για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα κτλ. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ με τα νούμερα της κάμερας, αλλά με το αποτέλεσμα, δηλαδή τις φωτογραφίες. Και αυτό πρέπει να μας νοιάζει. Σε καλές συνθήκες φωτισμού οι κάμερες είναι μια χαρά, είναι ok, ειδικότερα για τα χρήματα που δώσαμε είναι πολύ καλές. Σε night mode τώρα τα πράγματα δεν είναι καλά, βέβαια δεν είχα και κάποιες τρελές απαιτήσεις. Υπάρχει όμως μια εφαρμογή που μπορούμε να κάνουμε την κάμερα πραγματικά να αλλάξει τελείως και να γίνει πολύ καλύτερη, που είναι το g-cam. Αυτό θα το δούμε σε επόμενο βίντεο, πώς θα κάνουμε την εγκατάσταση και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να απογειώσουμε την κάμερα του κινητού. Τώρα στο βίντεο έχουμε Full HD στα 60 fps και έχουμε και slow motion στα 120 fps με ηλεκτρονική σταθεροποίηση που κάνει επίσης μια χαρά τη δουλειά της. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται βίντεο που μπορούμε απλά βάζοντας μια εφαρμογή να βελτιώσουμε την κάμερα τόσο σε αυτό το τηλέφωνο για να την κάνουμε πολύ καλύτερη, αλλά εννοείται ότι γίνεται και σε πολλά άλλα τηλέφωνα η ίδια διαδικασία, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ας προχωρήσουμε στα τελικά συμπεράσματα. Το Redmi Note 7 αξίζει τα 150 ευρώ που δίνουμε? Εγώ πιστεύω ότι τα αξίζει τα χρήματά του. Βέβαια, αν πάτε να κάνετε την αγορά στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, για μένα κοιτάξτε αυτό το χρωματισμό που είναι έτσι πιο ιδιαίτερος, βγαίνει και σε μαύρο χρώμα, αλλά πιστεύω αυτό το μπλε μοβ είναι καλύτερο. Αν θέλετε, κάντε και ένα like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram, γιατί αυτός ο μήνας θα είναι πολύ δυνατός, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και εκεί πέρα ανεβάζω έξτρα υλικό. Και γενικότερα αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, έρχονται πολλά όμως ακόμα. Αν δεν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε όμως, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!